Είναι ο πρόεδρο των Εξαρτήτων ο κύριο Πάνο Καμένο. Πρόεδρε, γεια σα. Καλημέρα. Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σα ευχαριστώ. Δεν συνηθίζουν να έρχονται αρχηγοί κομμάτων εύκολα σε μια διαφωνική κουβέντα. Και εμά, του Εξαρτήτου Ελλήνων, δεν συνηθίζουν να μα καλούν. Και είστε ο πρώτο αρχηγό κόμματο, ο οποίο δεν μου ζητάει ερωτήματα από πριν. Ε, Όπω συνήθω και χαλάει και η συζήτηση. Γιατί είμαστε κίνημα. Αυτή είναι η διαφορά. Και νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να κάνουν ερωτήματα οι πολίτε. Τώρα πια λοιπόν στη Γιάφκα μπορούν να εφαρμόσουν τον αντιτρομοκρατικό νόμο, να μα βγάλουν και εμά την παρανομία. <σχει> Έτσι. Λοιπόν, ε, πάμε να ξεκινήσουμε. Ήθελα πολλά να σα πω γιατί τρέχει η επικαιρότητα από χθε. Ε, φίλοι ακροατέ μου λένε Σπύρο, ε, ρώτα τον πρόεδρο αυτό, αυτό, γιατί τσακώθηκε με το ψυχάρι, γιατί έγινε ο κακό χαμό στη Βουλή. Όμω σήμερα έχει παγώσει ο Έλληνα ακροατή, τελεθερατή αναγνώστη από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, από τι πρώτε ε, νωρί το πρωί αναφορέ για αυτόν τον φόρο ακινήτων που Όλα φορολογούνται στη λεπτομέρειά τους χωρίς να υπάρχει στην ουσία. Χωρίζουμε σε ζώνε στην ελληνική πραγματικότητα, χωρί να μπαίνουμε στην ουσία του περιουσιακού στοιχείου που μπορεί να έχει ο πολίτη. Αν αυτό αξίζει πραγματικά ή όχι. Και όχι μόνο να αν αξίζει, αν αποδίδει. Διότι εκεί έχει σημασία ο φόρος. Ο φόρο είναι το τίμημα που πληρώνει ένα πολίτη που έχει εισόδημα στο κράτο. Πληρώνει το μερίδιο του. Μέχρι σήμερα οι φόροι ήταν, ε, ε, καταλογίζονταν σε εκείνους που έχουν ένα εισόδημα. Αν έχει ένα ακίνητο το οποίο το εκμεταλλεύεσαι και νοικιάζεται, είναι φυσιολογικό να πληρώνει φόρο. Δεν είναι φυσιολογικό για μας να πληρώνει 45% φορό, αν είσαι στην αναδοτή κλίμακα. Από εκεί πέρα όμως, με τον νέο φόρο τον οποίο έχει φέρει σε δημόσια διαβούλευση η κυβέρνηση, ποια δημόσια διαβούλευση την έχει προσυμφωνήσει, το έχει καταθέσει και το έχει υπογράψει προ την Τρόικα. Εδώ φορολογούνται πλέον τα κλειστά οίκηματα. Φορολογούνται τα αγροτεμάχια. Φορολογούνται τα πυμνιοστάσια. Φορολογούνται οι αγρότε. Και όχι απλώ φορολογούνται. Αλλά με την κατάργηση ουσιαστικά τη προστασία πρώτη κατοικία, πάμε σε κατάργηση τη ιδιωτική περιουσία. Είναι αυτό που εμεί, αν ξέρετε Έλληνε, το είπαμε την πρώτη στιγμή. Ότι η Τρόικα, στη συνεργασία με του. Συνεργού τη εδώ, έχει σκοπό τρία πράγματα. Την κατάρριξη τη ιδιωτική περιουσία, τη βλέπουμε να επέρχεται, κανεί πλέον δεν θα μπορέσει να πληρώσει. Εγώ πιστεύω ότι πάνω από το 80% αυτή τη στιγμή των πολιτών δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Θα εύχεται να παραχωρηθεί η περιουσία του, να παραχωρήσει την περιουσία του πλέον. Θα εύχεται. Και προσέξτε, βγαίνει. Θα σα πω, όταν βγαίνει δε στο χουσυρί η περιουσία επειδή δεν μπορεί να πληρώσει του φόρου, δεν βγαίνει στην αντικειμενική αξία που φορολογεί το κράτο τον φορολογούμενο, αλλά στο 1 τρίτον τη αντικειμενική αξία που μέχρι τώρα, από ό,τι φαίνεται από του πληστηριασμού που γίνονται, ούτε αυτό το πιάνει. Ε, άρα, έχουμε μια άδικη φορολογία σε πολίτε που δεν έχουν εισόδημα. Με σκοπό την δίμευση λοιπόν τη ιδιωτική περιουσία. Η δημόσια περιουσία παραδίδεται. Και παραδίδεται για ένα κομμάτι ψωμί. Και καταργείται και ο τρίτο πυλώνα τη υπόσταση ενό κράτου. Ο πυλώνα εκείνο που προστατεύει την ιδιωτική και τη δημόσια περιουσία, που είναι οι ενοπλέ δυνάμει τη χώρα. Άρα πια πάμε στη δεύτερη φάση του σχεδίου της Τρόικας, της νέας τάξης πραγμάτων, της εποχής των μνημονίων, όπου θα πρέπει να παραδώσουμε οι Έλληνες την περιουσία την οποία αναπέκτησαν είτε εμείς, είτε οι γονείς μας, είτε οι παππούδες μας και να γίνουμε ενοικιαστές στα δικά μας σπίτια. Οι αγρότες να γίνουν εργάτες στην αγροτική παραγωγή μεγάλων εταιριών οι οποίες σε συνδυασμό μαζί με το νέο διατροφικό κώδικα με τους νόμους που περνάνε στα ψηλά αλλά έχουν πολύ μεγάλη σημασία όπως αυτός ο νόμος που απογορεύει τα οικόσιτα αν σας με κότες στο σπίτι σας ναι, στο είσαι θα πάτε μέσα ναι, ναι. Ε, όπως ε, την απογόρευση της ποράς Απογόρευση τη πορά. Η εικόνα που περιγράφεται είναι η παραδοσιακή ελληνική οικογένεια που πάντα νοσταλγούσαμε, που ήθελε το κυριακάτικο τραπέζι, που ήθελε την οικογένεια στο σπίτι, που ήθελε το παιδί να γυρίζει από φαντάρο, από, από φοιτητή ή από σπουδαστή και να είναι η οικογένεια να, με αυτό το παραδοσιακό κλίμα. Χάνεται αυτό. Και που επιβι... Χάνεται η εικόνα τη ελληνική οικογένεια. Ακριβώ και που επιβιώνει. Και μάλιστα θα σα πω, επειδή ε, γυρίζω όλη την Ελλάδα και την η Ελλάδα και την α, Ορεινή Ελλάδα, ότι πάρα πολλοί άνεργοι από τις μεγάλες πόλεις ε, είπαν να γυρίσουμε πίσω στα χωριά μας και να αρχίσουμε την πρωτογενή παραγωγή. Βλέπουν λοιπόν ότι ακόμα και εκεί που πήγαν σαν άνεργοι, πτυχιούχοι πολλοί, με καταπληκτικά βιογραφικά μέχρι πριν από λίγα χρόνια του απαγορεύει να ζήσουν και στο χωριό. Να επιβιώσουν του απαγορεύει. Όχι, να επιθυμήσουμε ότι και εμεί, ω συνεργοί σε μια επικοινωνία που ακολουθούσαμε από μερικασμό ή από στέλναμε τον κόσμο μέσα από ρεπορτάζ στα δελτία, στα ραδιόφωνα, στι εφημερίδε. Στέλναμε εδώ και τα τελευταία δύο χρόνια, στέλναμε καταναγκαστικά επικοινωνιακά κόσμο να φύγει στην περιφέρεια για να πάει να επιβιώσει. Διώξαμε τον κόσμο στην περιφέρεια και αφού κλειδώθηκε στην περιφέρεια, ερχόμαστε να αρπάξουμε από αυτό που προσπαθεί να δημιουργήσει στην περιφέρεια. Ακριβώ. Διαλύει τον κοινωνικό ιστό κάθε τόπου, κάθε, από τη μικρή γειτονιά, στην μεγάλη πόλη, μέχρι το χωριό, την, το, το, στέκι στέκει στην, στην περιφέρεια και διαλύει και τα όνειρα του νέου επιχειρηματία. Και διαλύει και την πρωτογενή παραγωγή. Γιατί ένα από του πρώτου στόχου τη Τρόικα και τη Νέα μορφή τη Ευρώπη, όπω θέλουν οι φετεραλιστές να τη δούνε, μια Ευρώπη που καταργείται το έθνο-κράτο, είναι η κατάργηση τη πρωτογενού παραγωγή. Εάν η Ελλάδα δεν παράγει, ήδη με τι επιδοτήσει οι οποίε δόθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αρκετά χρόνια, και έχουμε όλοι ευθύνη, έχω και εγώ ευθύνη, είδαμε παραδείγματο χάρη να σπάνε τα καΐκια και των ψαράδων στο Αιστό Αιγαίο για να του επιδοτήσουν. Ξανατολογείτε, yeah, έχω και εγώ ευθύνη και τότε κάναμε παραγγελικά ρεπορτάζ. Επιτέλου, αλλάζουμε, σπάνε τα καϊκά τα παλιοκάϊκα. Yeah. Πάμε σε άλλε μορφέ εργασία. Ε, παίρνει χρήμα ο κόσμο. Ανασένει η αγορά, λέγαμε τότε. Ω συνένοχοι και εμεί στα yeah. μέσα ενημέρωση. Και οι Και οι πολιτικοί και όλοι μα. Γιατί παρασυρθήκαμε ότι πιστέψαμε ότι αυτό θα πάει να γίνει ένα πρόγραμμα την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον εξοχρονισμό τη χώρα. Όμω αυτό είχε ένα άλλο στόχο. Είχε να μην υπάρχουν καϊκοί που ψαρεύουν. Όταν παραδόθηκαν τα, οι αγροτικέ εκτάσει καλλιεργήσιμε για να γίνουν φωτοβολταϊκά, είπαν αρκετοί να εξελισσόμαστε, θα πάμε πλέον στα φωτοβολταϊκά. Ο αγρότη θα έχει ένα άλλο εισόδημα. Με το που πήγε και το μετέτρεψε το αγρόκτημά του, το κτήμα του, σε φωτοβολταϊκό πάρκο, τον φορολόγησε εν συνεχεία με 30% επί των εσόδων. Τον τελείωσε. Ε, έχουμε δει να αλλάζουν οι καλλιέργειε. Ξέρετε, αυτά είναι φορολογικέ ενέδρε. Ναι. Είναι πρωτοφανέ αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει <laughs> προηγούμενο. Αυτό είναι ανέντιμο, είναι παράνομο τη και κατά τη Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Αλλά είναι ο σχεδιασμό του. Και ίσω φαίνονται βαρετά αυτά που λέμε στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι η ουσία το πού πάει αυτή η. Η λογική τη νέα τάξη. Πρόεδρε, όσοι μα ακούν αυτή τη στιγμή, κάτι έχουν χάσει και εξακολουθούν να χάνουν και το βλέπουν και στην τσέπη του και στα εισοδήματά του και στην περιοχή του. Θα να δούμε τι πρόκειται να χάσουμε και για ποιο λόγο θέλουν να το χάσουμε. Θέλουν λοιπόν να την πρωτογενή παραγωγή. Γιατί αν θέλανε να αυξηθεί η πρωτογενή παραγωγή και να παράγει η χώρα, να μπορεί να σητήσει τον κόσμο τη. Θα βλέπαμε ότι οι επιδοτήσει οι οποίε δίνονται σε συγκεκριμένα προϊόντα αγροτικά δεν θα ήταν προκειμένου να μην υπάρχει τροφή. Δηλαδή, το μαλακό σιτάρι. Το οποίο παράγει ψωμί, όχι απλώ δεν επιδοτεί αλλά αντίθετα επιδοτεί το σκληρό ζητάρι. Το σκληρό ζητάρι που έκανε μακαρόνια. Ναι, ναι, ναι. Το περισσότερο δε, από αυτό εξάγεται στην Ιταλία για να γίνει ζυμαρικά. Αποτέλεσμα, η Ελλάδα από πρώτο παραγωγό μαλακού ζυταριού που μπορούσε να παράγει ψωμί και να θρέψει τον πληθυσμό τη, έγινε εισαγωγέα. Όλα αυτά. Έχουν την σημασία του και σε σχέση με την πολιτική που σήμερα η κυβέρνηση για το φόρο τη εκείνης περιουσία. Θέλω να μου δώσετε αυτό Προσέξτε, Φορολογείται, ναι. το Μαντρί. Δηλαδή, ο, ο, ο κτηνοτρόφο που έχει να αντιμετωπίσει το εισαγόμενο κρέα που βαφτίζεται στα σύνορα, γιατί δεν φυλάζουν τα σύνορα, από τα Σκόπια ή από τη Βουλγαρία, χωρί να υπάρχουν κτηνιατρικέ ή χωρί να υπάρχουν τίποτα, από ε, Αλβανικό, Ελληνικό. Και θα πρέπει η τιμή που θα δώσει ο Έλληνας κτηνοτρόφος να είναι αντίστοιχη με αυτή του εισαγωμένου για να μπορέσει να το βαλέψει σε μια κρίση, ιδίως που ο καθένας κοιτάει το πιο φθηνό να πάρει δεν μπορεί πια να διαθέσει το προϊόν του τον φορολογεί το ελληνικό κράτο στο πετρέλαιο, όπω φορολογεί ένα πλούσιο ο οποίο θα πάρει ένα αυτοκίνητο 5.000 κυβικών για να πάει βόλτα. Βλέπουμε λοιπόν ότι όχι απλώ δεν δίνονται κίνητρα, αλλά αντίθετα γίνεται μια πολιτική για την παράδοση ουσιαστικά. Κάθε δυνατότητα που θα έχει η Ελλάδα να ανασάνει και να βγει από Έχω τα μάτια Εγώ Έχω να σημειώσω την περιγραφή σα ότι στρέφει τον πολίτη στην εγκληματική, στην παρεμβατική δραστηριότητα. Γιατί ο Βοσκό Γιάννενα που φορολογείται το Ματρίτου θα περνάει απέναντι, θα πηγαίνει Αλβανία, θα κάνει εκεί τι ειδικέ του και ένα βράδυ θα περνάει τα, τα ζωντανά και θα τα φαυτίζει ε, ε, ελληνικά προϊόντα. Δώστε μου να, μια εκεί σ... Σ... θα τον πιάσουν γιατί ο σκοπό του είναι να ανοίξουν μια ναι. μεγάλη πολυεθνική εταιρεία σούπερ μάρκετ στην είσοδο κάθε χωριού ή κάθε κομόπολη και να ψωνίζει. Από εκεί όπου καταλαβαίνω. Αναγκαστικά. Ε, θέλω να επιστρέψουμε τι διαφημίσει, ε, Πρόεδρε, να μου εξηγήσετε αυτό το tweet. Μια και, και φίλο των ε, μέσων κοινωνική δικτύωση του Γενικού Γραμματέα Εισόδων του κ. Θεοχάρη που λέει Όσον αφορά τη λίστα Λαγκάρτ, τέλο η κουβέντα. Ε, Υποθέσει που πάνε προ παραγραφή δεν έχουν κανένα πρακτικό ενδιαφέρον. <laughs> αλλά και να υπενθυμίσουμε, θέλω να μου εξηγήσετε το περιβάλλον χθε στη Βουλή, γιατί σα είδαμε έξαλλο και εσά αλλά και τον κύριο Ψυχάρη προ το προσωπό σα. Ε, εγώ έξαλλο δεν ήμουν. Ε. Μόλι επιστρέψουμε και να μην τα παρακολουθήσουμε σε χωριό που γνωρίζουν να ξυλώσουν τα μπέλια και να φυτέψουν δέφκε. Το σχέδιο ξεφαίνονταν χρόνια πριν, λέει φίλο Ακροατή, Πρόεδρε. Ακριβώ. Χρόνια πριν κάποιοι το είχαμε πάρει χαμπάρι, άλλοι δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι. Ε, τα πράγματα όμω με το νέο διατροφικό κώδικα, με τον έλεγχο των νερών, ναι, ναι. Γιατί θα σα θυμίσω ότι πριν από λίγους μήνες ζητήσανε να ελέγχονται και να καταγραφούν το σύνολο των πηγαδιών, των νερών, των γεωτρήσεων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Και σκεφτείτε νερό, ξέρετε, όπω μα ακούνε στη Θεσσαλονίκη, ε, βράζει πολύ για το θέμα της ΕΙΑΘ. Ναι, το θέμα τη ΕΙΑΘ είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και έχει να κάνει ακριβώ με αυτό. Έχει να κάνει με την προσπάθεια αυτή τη ε, μνημονιακή πολιτική και τη συγκυβέρνηση να ελέγξουν το νερό, να ελέγξουν τα, τα κοινωνικά αγαθά τα οποία μέχρι τώρα ε, ήταν κρατικά. Και ουσιαστικά δίνονταν σε τιμέ τέτοιε που θα μπορούσε ο κάθε πολίτη να αντιμετωπίσει το κόστο αυτό. Και στην ΑΕΑ δέχτηκαν ακριβώ αυτή την επίσκεψη. Εγώ την επισκέφθηκα την ΑΕΑ δύο φορέ στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζω να είμαι μαζί του. Θα του στηρίξουμε μέχρι τέλου. Όπω ε, επίση θα πρέπει να δούμε και το τι ακριβώ συμβαίνει με την εγκατάλειψη των νησιών. Έχουμε στα περισσότερα νησιά, στα 12 νησιά, στην σιρο, στην, ε, στην, στην Κάσο. Σε πολλά στο του μέχρι Πρότινος ε, δεν έχουμε καθηγητές. Δεν έχουμε ούτε γιατρούς. Παρ' το γεγονό ότι επισημαίνει ο Υπουργό Υγεία, ο Σπυρίδων Άδωνη Γεωργιάδη, ότι οι γιατροί υπάρχουν παντού και δεν μπορώ να καταλάβω τι λέτε. Έκανα... Και εμεί κάθε μέρα ε, σχεδόν δηλαδή, θα, θα ε... παρεξηγηθούμε ότι είμαστε και εμπαθεί απέναντι στο πρόσωπό του, γιατί η κριτική πολλέ φορέ. Ε, ε, Όχι απλώ δεν έχουμε γιατρού. Λέγεται λαϊκισμό ή εμπάθεια, η κριτική δημοσιογραφική Κλει, οι... αντιλαμβάνεστε. Κλείνουν και νοσοκομεία. Θες. Πάρ' το πιο θέλει τηλέφωνο σου πειδήποτε νησί τη αγώνη γραμμή. Δεν υπάρχει γιατρό. Θα σα θυμίζω ότι αυτή τη στη Λίμνο και στην Εκαρία κλείνουν τα νοσοκομεία. Τα βάζουν, λένε, παχθούν στα νοσοκομεία κεντρικά. Το θέμα ποιο είναι. Ε, μιλάμε εδώ από μία πόλη που ο καθένα μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα γιατρό, μια ειδικότητα, ακόμα και αν πληρώσει. Έτσι, σα λέω πέραν τη δημόσια υγεία. Σε ένα νησί, μια γυναίκα, αν δεν κάνει παπτέστ μέχρι τα 60 τη, θα κινδυνεύει από καρκίνο. Ένα παιδί, αν χτυπήσει, θέλει παιδίατρο. Θέλουμε λοιπόν να δούμε αν υπάρχουν γιατροί, ποιοι γιατροί και πόσοι γιατροί. Ε, στα μικρά νησιά, Πάντα υπήρχε ένα γιατρό, ο οποίο ήταν αγροτικό, ιδίως μιλάμε για 200 κατοίκου Και πάντα υπήρχε ένα εφεδρικό γιατρό. Και επισκέψει από το κοντινό νοσοκομείο γιατρών ειδικοτήτων, πέραν τη ιδιωτική πρωτοβουλία. Mm. Ε, τώρα πια βλέπουμε ότι σιγά σιγά τα νησιά αυτά, από τα νησιά αυτά τραβιούνται οι καθηγητέ, άρα αναγκάζονται τα παιδιά να μεταναστεύσουν. Στην τύλο, θα σα πω, η Μαρία, η πρόεδρο ναι, του, του νησιού, σύζυγο του Μακαρίτη του Αλιφέρη, ενό από του καλύτερου Έλληνε δημάρχου που ασχολήθηκε με την νησιωτικότητα. Λοιπόν, ε, μίλαγα χθε μαζί τη. Έχουν πάρει του καθηγητέ ε, από τη Δήλο. Χθε διαμαρτύρονταν στη Ρόδο, όλοι μαζί. Ακριβώ. Οι γονεί των παιδιών, το δημοτικό μέχρι το Λύκειο. Στην Κάσο παντού. Και τι γίνεται, στο αγαθονή που πήγα, ε, μητέρα μου έδωσε ένα γράμμα και πήρα τον κύριο Βανιτόπουλο. Από εκεί τον Υπουργό, διότι δεν κάνανε καν αγιασμό στο σχολείο. Δεν κάνανε καν αγιασμό στο σχολείο. Προσέξτε, αυτή η πολιτική δεν είναι τυχαία. Έχει σχέση με αυτό που λέγαμε προηγουμένω. Έχει σχέση, αν θέλετε, με αυτό που είχε πει η Τρόικα στο Μουσουρούλη που το διέψευσε. Ότι τα νησιά κάτω από του χίλιου κατοίκου δεν έχουν κανένα λόγο να υπάρχουν το χειμώνα. Να καταργηθούν δηλαδή τα νησιά. Αυτό που λέγαμε πέρσι τέτοιο καιρό και αστευόμασταν όλοι. Ναι. Και ήταν απλά μια, αλλά δεν είναι αστεία, ένα αφιολόγημα κάποιου τροκιανού ε, τύπου με Δεν είναι καθόλου θεολόγημα. Τι, τι. Ήδη πολιτική που εφαρμόζουν για την κατάρρευση των νησιών. Θα σα πω ότι ακόμα και σε βραχονισίδε. Στα στροφάδια, νότια από την Ζάκηθο, ζει ένα καλόγερο. Σε ένα μοναστήρι που έζησε ο Αγίο Διονύσιο. Μου έλεγε ο Μητροπολίτη Ζακίνθου μόλι πριν από δύο εβδομάδε ότι το πρόγραμμα αναστήλωση τη μονή που είναι απαραίτητο για να μπορέσει να επιβιώσει εκεί ο καλόγερο από το Υπουργείο Πολιτισμού ανακλήθηκε. Βλέπουμε ότι το ίδια πολιτική είναι και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο και έχει να κάνει με, το, με την πολιτική τη εγκατάλειψη των νησιών. Αν ένα νησί εγκαταληφθεί, ένα μικρό νησί, των 50, των 100, των 200, των 200, των υπάρχουν νησιά όπω τα λέει, δεν υπάρχουν νησιά εδώ. Στην Σαρονικό, ο Δοκό. Εάν εγκαταληφθεί ένα νησί, πάει να έχει οικονομική ζωή. Δώστε μου μια απάντηση. Ένα πάντσι. νησί που δεν έχει οικονομική ζωή δεν έχει φαλοκρηπίδα. Άρα, οι εταιρείε που θέλουν να βγάλουν πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, θα πάνε σε διεθνή ύδατα από τη στιγμή που δεν έχει μέχρι τότε ανακηρυχθεί η αόρα. Χαρτοπόλεμο η εθνική μα ταυτότητα. Ε, δώστε μου έτσι Φερίουσια. μια σαφή έτσι, θέση, γρήγορη αν θέλετε, γιατί κάνω και την οικιακή οικονομία τη εκπομπή. Ε, τι απαντάτε στον κύριο Θεοχάρη, που λέει ότι οι υποθέσει που, που, βαίνουν προ παραγραφή δεν έχουν κανένα πολύ πρακτικό ενδιαφέρον όπω ήδη έγραψε στο, στο, Twitter. Ε, όταν ο... Έκανε δημόσια δήλωση. Ε, Μη συγχωρείτε. Όταν ο πρωθυπουργό τη χώρα παίρνει στο Λευκό Οίκο στη συνάντηση με τον πρόεδρο Ομπάμα Πολίτη που εξετάζει το ΣΔΟΕ και ο οποίο βρέθηκε με 5 εκατομμύρια ευρώ, 5 εκατομμύρια ευρώ καταθέσει στη λίστα Λαγκάρντ, αυτό και συγγενικά του πρόσωπα, πριν ακόμα λήξει η έρευνα τη υπόθεση, τι άλλο θέλει να σου πω παραπάνω. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι πάμε για πλήρη συγκάλυψη. Τα ίδια κάνανε στην αρχή επί Τσοχατζόπουλου. Εμένα μου έκανε Τσοχατζόπουλου τότε αγωγέ. Ο κύριο Μπόκορ μου έκανε εξώδικα. Γιατί αυτό το οποίο δεν θέλουν να, να λένε είναι το ξέπλυμα χρήματο. Είναι ένα δίκημα το οποίο προβλέπεται από Διεθνή Σύμβαση. Και αν πρωτογενείς, το πρωτογενή αδίκημα που είναι η δωροδοκία έχει παραγραφεί, το ξέπλυμα χρήματο συνεχίζει να υπάρχει. Έτσι διώχθηκε ο Μαντέλη, έτσι είναι μέσα ο Τσοχατζόπολο, έτσι θα μπουν όλοι του μέσα. Και βεβαίω εκείνοι που του συγκαλύπτουν. Γιατί στη λίστα Λαγκάρτ υπάρχουν γενικά πρόσωπα πολιτικών, υπάρχουν μεγάλοι επιχειρηματίε, υπάρχουν συμφέροντα τέτοια τα οποία κρατούν τα μέσα με τι Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσει ούτε κύριο Δεοχάρη, ούτε αυτό. Και αυτοί να που σημειώσουμε ότι το αξίωμα βρώμικου χρήματο είναι κάτι που ερεθίζει το, διεθνή παράγοντα. Δεν τα αφήνουν ασυγχώρητο. Άλλωστε, γι' αυτό υπήρξε και η συνθήκη του Παλέρμου του 2000, όπου εκεί μέσα δημιουργήθηκε και 187, που τώρα πάμε οι κλιματικέ οργανώσει, που βάλαν μέσα στο ίδιο σκεπτικό ότι μπορεί να αφιερθεί την κλιματική οργάνωση από τρομοκρατία μέχρι οποιαδήποτε. Ναι, Συμφρά... αλλά βλέπετε ότι αυτέ τι διατάξει, οι οποίε γίνονται για αυτόν ακριβώ τον λόγο που λέτε, κάποιοι του χρησιμοποιούν προκειμένου να υπάρχει αναστολή τη ελευθερία, κατάργηση ουσιαστικά της δημοκρατίας. Εμένα εχθές ήρθε δικογραφία στη Βουλή όπου ζητάνε την ποινική μου δίωξη με το άρθρο 184 χωρίς να λένε το 1, το 2, το 3, το 4 να, ναι. ε, ότι προκαλώ λέει τους πολίτες σε εξέγερση και θα πρέπει να βγω κι εγώ στην παρανομία. Είστε έτοιμο Είναι... να βρεθείτε ε, αν χρειαστεί με χειροπέδε ε, πρόεδρε. Είμαι έτοιμο για όλα και ξέρω ότι τα πράγματα θα σκληρούν ακόμα πιο πολύ. Ε, Ξέρετε, ότι... πολλοί θα πρέπει να δουν έναν ένα, ε, κομματικό αρχηγό, αλλά τη δημοκρατία, όχι τη άκρα δεξιά και του ρατσιστικού κλίματο. Θα συλληφθούμε όλοι. Όσοι δεν ε, ε, ακολουθούμε το πρόγραμμα τη Τρόικα και τη νέα τάξη πραγμάτων, θα βγούμε στην παρανομία. Σα το λέω ξεκάθαρα. Βλέπετε ότι πέρασε διάταξη. Περνάει η διάταξη εχθέ η τροπολογία. Ναι, ναι. Η οποία λέει ότι όποιο πολίτη καταφέρεται κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση εκτελεί αδίκημα και θα πρέπει να συλλαμβάνεται με ποινή φυλακή στου πέντε χρόνια. Ξέρετε τι είναι αυτό για όσου γνωρίζουν την λέτε. Να... Είναι μια ισχυρή είναι... σαν... σαν... εξέταση. <laughs> <laughs> δηλαδή, ζούμε έναν πολιτικό μεσαίωνα, ξέρετε. Απόλυτα. Θα έχετε έναν πολιτικό ιεροεξεταστή να σα ελέγχει. Αλλά αυτό που δεν ξέρουν είναι ότι αυτό εδώ ο λαό μπορεί να αργήσει να αντιδράσει. Αλλά. Άρα όταν εφαρμόζει το άρθρο 120 συντάγματος το παλιό καμία δικτατορία, καμία παράνομη εξουσία κανένα εισβολέας και κανείς κατακτητής δεν άντεξε θα τους τσακίσουμε οι πολίτες και δεν θα μπορέσουν να επιβάλλουν σε αυτή τη χώρα Θέλω όταν επιστρέψουμε από το αναγκαστικό διάλειμμα και θα πάμε και σε τίτλους του με την ε, ξέρετε τη συνάρτηση Πολένα Βασιλάκου να μου εξηγήσετε λίγο αυτό που εγώ δια, ε, α, απολαμβάνω ω πληροφορία. Έχουν βρεθεί πολλοί να μου το υπενθυμίσουν και για να προσέχω κιόλα ότι πρόσεχε ποιου φιλοξενεί και ποιου μιλά γιατί σε λίγε μήνε δεν θα περάσει χρόνο. Θα δημιουργηθεί ένα σχήμα κεντροδεξιά δύναμη το οποίο θα ηγείται η Νέα Δημοκρατία και το οποίο μάλιστα απολαμβάνει και τη ε, ε, εκτό συνόρων ε, καλή ε, διάθεση. Θα το εξηγήσουμε στον Νέα σε λίγα λεπτά. Στη δική μα διαφορετική παρέα, Α96,5, το ραδιοφωνό του Α Θεσσαλονίκη και Α989, σε μια ραδιοφωνική σύμπραξη, δυναμική. Ε, την καλημέρα μα στην Αχαία, στην Κάρπαθο, στη Σάμο, στην Ικαρία, στην σειρο που μα ακούνε και μα στέλνουν μήνυμα, στην Τίλο, στη Ρόδο, στην Κρήτη και νομίζω ότι η κουβέντα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και γιατί όχι όταν φιλοξενεί. Έναν ε, πολιτικό αρχηγό, που ο λόγο του είναι διαφορετικό, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί μαζί του, σίγουρα κεντρίζει το ενδιαφέρον. Στην παρέμβαση, εδώ στη δική μα Γιάφκα, στην Αφροκίνη Συνδημοσία, του Ροδεφώνου του Α, ο πρόεδρο των Εξαρτήνων Ρήλων, ο Πάνο Καμένο. Πρόεδρε, να σα πω κατευθείαν σε μήνυμα, φίλο Κροατή, που λέει: Ρωτήστε τον πρόεδρο, έχουν φτάσει καταγγελίε στα χέρια του για τον νηπιοτροφείο Καλιθέαστ. Να μα εξηγήσει τι κάνει ο κ. Βρούτ εκεί. Λοιπόν, πήγα στον νηπιοτροφείο Καλιθέαστ και το επισκέφθηκα. Α, ε, έχετε είτε, πάει και ο ίδιο. Ναι. Και επισκέφθηκα ο ίδιο τον Υπηρετροφείο Καλλιθέ για να καταλάβει ο κόσμο ότι δεν είναι ένα ίδρυμα. Είναι ε, ένα νηπιοτροφείο, που, το εθνικό νηπιοτροφείο, το οποίο άνοιξε και εγκαινίασε ο Ελευθέρω Βενιζέλο. Ο Ελευθέρω Βενιζέλο, ε, με την Αμαλία Φλέμινγκ ε, στο Διοικητικό Συμβούλιο, ε, που φιλοξένησε όλα τα παιδιά του πολέμου, φιλοξένησε και φιλοξενεί τώρα πια παιδιά οικογενειών που δεν τα βγάζουν πέρα και εκπαιδεύει οικογένειε ώστε να πάρουν τα παιδιά εν συνεχεία στο σπίτι και, να φτιά, και, έχει φτιάξει οικογένειε. Έχουν βγει άνθρωποι εξαιρετικοί από, τον, από αυτό το, 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 ίδρυμα, το οποίο λειτουργεί σαν σωματείο καταρχήν, διότι δεν πρόκειται για κληροδότημα με τα δικά του έσοδα ε, και έχει μια μικρή επιχορήγηση από το κράτος το οποίο καλύπτει ουσιαστικά τα τροφεία των παιδιών που στέλνουν με εισαγγελικές παραγγελίες από φάση του δικαστηρίων Λοιπόν, τον επιβιοτροφείο Καλυθέας έχει ένα ε, budget της του 1 εκατομμυρίου ευρώ το χρόνο τα περισσότερα από αυτά τα χρήματα είναι οι μισθοί των υπαλλήλων, των 30 υπαλλήλων που βρίσκονται εκεί, είναι απλήρωτοι πάνω από ένα χρόνο. Και τα... Είναι εθελοντέ δηλαδή πλέον. Απεγνωσμένοι εθελοντέ. Αλλά έχουν και αυτοί παιδιά. Έτσι, <laughs> και έχουν, έχουν και αυτοί παιδιά. <laughs> λοιπόν, και προσέξτε τη συμπεριφορά του κράτου. Το ΙΚΑ λοιπόν έχει. Υπάρχει μια οφειλή στο ΙΚΑ από τον ιδιοτροφείο 208.000 ευρώ. Τι έκανε. Πήγε και δίμευσε χωρί να κάνει καμία αρρύθμιση. Την επιχορήγηση που παίρνουν από το κράτο. Με αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι να μην πληρώνονται και τα παιδιά να μην έχουν τρόφιμα. Και αυτό σε αντιπαραβολή με τι ρυθμίσει που κάνει το ΙΚΑ σε άλλε μεγάλε επιχειρήσει. Βλέπουμε να υπάρχει ρύθμιση σε επιχειρήσει και σε εκδότε για 450 χρόνια. Και την ίδια στιγμή να πάει και να παίρνει το φαγητό του μωρού των 2 με 5 ετών που βρίσκεται αυτή τη στιγμή φιλοξενούμενο σε ένα σπίτι που είναι υποτροφείο ο ε, εγώ έχω καταθέσει και ερώτηση στη Βουλή με τη δική μου υπογραφή. Θα επικοινωνήσω και σήμερα με τον κύριο Βουρτζή. Αν μας ακούει από το Υπουργείο Εργασίας θα ήταν χρήσιμο να κάνει μια παρέμβαση τώρα για να ρυθμιστεί αυτό το θέμα, διότι με, το, με την κατάσχεση αυτή την οποία έχουν κάνει, έχουν απολέσει καταρχήν την ασφαλιστική τους του ενημερότητα. Ευ... Απευθύνεστε στον κύριο Βρουφέα. Ευθέω τον κύριο Ναι, Μάλιστα. ναι. Και ζητώ, άμα θέλει να κάνει μια παρέμβαση, γιατί αυτό είναι χρήσιμο να γίνονται και. ίσω εδώ βοηθάει η δημοσιογραφία. Ναι. Λοιπόν, ε, θα σα πω ότι χάσατε τη φορολογική του ενημερότητα. Αν μπορούμε ναι. Ναι. να βρούμε τον κύριο Βρουφέα αυτή τη στιγμή, να μπορέσει να απαντήσει σε αυτό που λέτε, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Και ο διοικητή του ΙΚΑ, ίσω. Ναι, ναι. Λοιπόν, ε, 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 ε Χάσανε την, την ασφαλιστική του ενημερότητα με ποιο αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πάρουν μια επιδότηση που θέλει να του δώσει ο Περιφερειάρχη Αττική και ο Σουδωρό και το Ίδρυμα Νιάρχου. Δηλαδή του αποκλείουν ουσιαστικά ακόμα και από την πηγή χρηματοδότηση από εθελοντέ ή από το κράτο. Του απομονώνουν, του στεγνώνουν. Ναι, αστεγνώνουν 100 παιδάκια. Ναι, του κλείνουν με τον τρόπο του. Με μια μεγάλη περιουσιαστική καρδιά. ίσω κάποιοι θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτή την περιουσία και να μετατρέψουν τον υπηρετροφείο τη Καλυθέα σε ακίνητα προ εκμετάλλευση. Βοηθήστε με να πάμε λίγο στα θέματα τη επικαιρότητα όπω αυτά έχουν μεταγραφεί, γιατί όλα παίζουν. Και χαίρομαι ειλικρινά που έχετε γνώση τη υπόθεση του υπηρετροφείου Καλυθέα, γιατί είναι κάτι που δεν το γνώριζα εγώ. Δεν το γνώριζα οι δημοσιογράφοι, ενδεχομένω και να το γνώριζα κάποιοι άλλοι συνάδελφοι που δεν θέλησαν να το εκτίμησαν ω προτίμηση. Και Βγήκε ότι... στη ζούγκλα κάποια στιγμή ο Άξο Τριταφυλόπουλο το έβγαλε το Α, θέμα ωραία. και το πήρα. Ε, 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 ευχάριστο αυτό. Λοιπόν, ε, τι συνέβη με τον κύριο Ψυχαρή χθε στη Βουλή, τι συμβαίνει με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και πού εσεί εμπλέκεστε και γιατί ο κ. Ψυχάρη χθε σα κατηγόρησε ότι είστε ένα άνθρωπο ο οποίο δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Χαίρομαι καταρχήν που, ε, που το συνδυάζετε. Πετάτε λάσπη, ε, δεν, έχετε ποτέ, δεν έχετε δουλέψει ποτέ στη ζωή σα, είστε μόνο να κοιτάξετε τα δικά σα θέματα ω πάνω σκαμένο, τι κατηγορίε ει βάρο σα για το πότε <Τι> ναι, θα είναι, Λοιπόν, κτλ. Στη Βουλή προχθέ, χθε συζητάγαμε για το θέμα τη Εξεταστική Επιτροπή. Ναι, ναι όπου ζητήσαμε να γίνει η διερεύνηση για το θέμα των υποβρυχίων. Θα δώσω το θέμα αυτό θα σας πω ότι ε, το 2010 ήμουν εγώ εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε τότε είπαμε ότι η σύμβαση που κάνει ο κύριος Βενιζέλος με τον κύριο Σάφα είναι μια σύμβαση η οποία ενέχει και ε, ποινικέ υποθέσεις. Και ότι θα πρέπει να εξεταστεί όλο το θέμα των ναυπηγίων μια εξεταστική επιτροπή μέχρι και τη σύμβαση αυτή. Να το γνωρίζετε πολύ καλά το θέμα και το έχετε εντοπίσει και το ζωτικό σημείο. Το ξέρω, που άριστα. είναι η διαφθορά, δηλαδή πού μυρίζει η διαφθορά. Ο δε κύριο Σάφα, ο επενδυτή, τον οποίο βρήκε ο κύριο Νίκο Πανδρέου με το κυβερνητικό αεροσκάφο όταν πήγε στο Ακουντάμπι, για να θυμίσουμε στον κόσμο. Ναι. Ήταν ένα επιχειρηματή που έδωσε ένα ευρώ για να πάρει τα ναυπηγεία Καναμαγκά. Η εταιρεία του είχε κεφάλαιο 600 ευρώ. Το αποτέλεσμα ήταν να, αντί να ε, ξεκινήσουν να πηγαίνουν να δουλεύουν και να πάρει τα πολεμικά, το πολεμικό ναυτικό τα υποβρύχια, ο κύριο Άφα να αρπάξει 500 εκατομμύρια δολάρια για δύο νέε παραγγελίε, να φύγει, οι εργαζόμενοι να μην έχουν πληρωθεί, τα υποβρύχια να μην τα έχει πάρει το πολεμικό ναυτικό και να καταραίει αυτή τη στιγμή, βούλιαξε προχθέ μία δεξαμενή στου Καραμαγκά. Αυτά δηλαδή που του είπαμε το 2010 κατά τη σύσταση αυτή του νόμου του κυρίου Βενιζέλου, σαν υπουργού τότε ε, άμυνα, βγήκαν αληθινά. Και γι' αυτό το λόγο ζήτησε να γίνει μια εξεταστική επιτροπή ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμεί δυστυχώ έχουμε 18 βουλευτέ. Δεν μπορούμε να κάνουμε εξεταστική επιτροπή. Επειδή το αριθμό στο 30. Στη συζήτηση αυτή λοιπόν πήρε τον λόγο ο κ. Κοκκουλόπουλο, ο εισηγητή, ο κοινοτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίο μου είπε για τα ομόλογα. Και του απάντησα ότι για τα ομόλογα είναι ο άλλο αδασμό του Πρωθυπουργού. Ο Αντρίκο δεν είναι ο Νίκο ναι. που ασχολείται με τα υποβρύχια. Γιατί έχουν μοιράσει τι business εκεί. Ε, και αυτό που είπα είναι ότι στο θέμα των ομολόγων ζητάμε και εκεί να γίνει εξεταστική επιτροπή. Διότι υπάρχουν προφυλακισμένοι τραπεζίτε αυτή τη στιγμή οι οποίοι ήταν συνέτεροι με εκδότε όπω ο κύριο Ψυχάρη για τον μπαμπά του, έλεγα. Να ε, όπου είχαν κοινού λογαριασμού. Την τράπεζα FBB. Ο κύριο Ψυχάρη μαζί με τον κύριο Ρέστη στην FBB. Και γι' αυτό λόγο βρίσκεται ο κύριο Ζέστη μέσα. Γιατί χρηματοδοτούσε τι εταιρείε του και ο κύριο Ψυχάρη ήταν συνεταιρό του. Λοιπόν, θεώρησε ο βουλευτή ότι θα πρέπει να παρέμβει για να υπηρεσίσει του μπαμπά του. Ήβρισε εναντίον μου, τι γνωστέ ύβριε. Εγώ θα σα πω δε ότι έχω βιβλία του ΙΚΑ από το 1982. Μέχρι το 1993 μπήκα στη Βουλή και κολλάω ένσημα. Αλλά είναι οι γνωστέ κατηγορίε οι οποίε απευθύνονται. Και δέχτηκε μια επίθεση όπως συνηθίζει να κάνει το νέο ακροδεξιό team τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά ξέρετε κάτι, να δέχουμε μια επίθεση από βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, ένα κόμμα το οποίο ήμουν 21 χρόνια, ο οποίο ε, μέσω του συγκροτήματο που εκπροσωπεί η οικογένειά του έβγαλε τον Κώστα Καραμαλή ω ντόλι πρώτη σελίδα αν θυμάστε, ως κλωνοποιημένο πρόβατο ε, ο ίδιος ήταν πρόξενος της Ελλάδος στην Κύπρο όταν γίναν τα βαφτίσια των Ουκρανικών αεροσκαφών ψηφοφόρων του κυρίου Σιμίτη το 2000 και εν συνεχεία ήταν ο πρόξενο στη Ελλάδα τη Γερμανία όταν διέφυγε ο Χρυστοφοράκο. Ε, αυτό πια είναι ένα πολύ για τον Απλό λοιπόν, Κροατή. Είναι σαν λοιπόν. μια προσωπική διαμάχη. Δεν που υπάρχει προσωπική πρόκειται. διαμάχη. Ε, θα δείτε ότι πολιτικέ διαφορέ έχω πολλέ με μου που υπήρχαν στην Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει μια ευπρέπεια. Με το νέο ακροδεξιό ε, αυτό τίμ του κυρίου Σαμαρά, που δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, είναι αυτό που είπατε προηγουμένω κλείνοντα περί τη νέα κεντροδεξιά. Δεν υπάρχει κεντροδεξιά πια. Όχι, εγώ αυτό σημειώνω. Οι αναφορέ που μου έχονται εμένα ω ε, ε, πληροφορία είναι ότι προσπαθεί, προσπαθεί να δημιουργήσει ο Αντώνη Σαμαρά μια κεντροδεξιά, δυναμική. Ποια κεντροδεξιά. Χθε παντρεύτηκαν με τον κύριο Βενιζέλο. Είδαμε προ... προγραμμιαίων συμβόλαιο. Ε, εντάξει, ε, ε, αυτά είναι η Κυριακή Κοντιγιορτή. Ενωθήκανε. Ο σκοπό αγιάζει τα μέσα για λίγο καιρό. Έχουν ενωθεί σε, πως το λένε σε τράπεζα και και κλείνει, <laughs> τώρα πια βάλα και τη σφραγίδα. Εσείς δεν έχετε τίποτα. Βάλα δηλαδή, και Στέφανα. Δηλαδή, αποκλείται κάθε, κάθε, πιθανότητα γιατί και ε, τα μνημόνια μπορεί και να τελειώσουν όπω λέει ο Πρωθυπουργό. να ο τελειώσουν οι ιδανικέ συμβάσει. Τα μνημόνια είναι ουσιαστικά εκείνες οι συμφωνίες που υπογράψανε ναι. προκειμένου να δεσμεύσουν τη χώρα στους δανειστές μέσω των δανειακών συμβάσεων που είναι και αυτές ανυπόγραφες έτσι. Γιατί σας κυνηγάνε, σας κατηγορούν, επιτέψουν τον το, έτσι, λαϊκή, το Α, σε, για, να πω για Γιατί σας κατηγορούν συνέχεια για, για το πόθεν για φοροαποφυγή ενώ ε, ε, τα έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, γι' αυτό έχω και το θάρρο και σα ρωτάω και ευθέω. Ναι. Και έχετε, ε, έχουν φιλοξενηθεί στην εκπομπή αυτή και στοιχεία δικά σα που απαντούν στι κατηγορίε. Όχι μόνο όμω. Οι ίδιε κατηγορίε επανέρχονται. Να και σας, μέσω... να σα πω και το εξή. Γιατί, Πρόεδρε. Κατα, ε, καταρχήν, είναι μια τακτική την οποία χρησιμοποιούν αυτού του είδου uh, τα συγκροτήματα όπω ο και Χωνο Μπουλοπλάκη και το έκανε και στο παρελθόν. Το 99 μου έκανε μια τέτοια επίθεση με 21 δημοσιεύματα. Του καταδίκασα στο πρωτοδικείο, στο εφετείο, για 300.000 ευρώ αποζημίωση, την οποία τελικά κακώ δεν πήρα. Ζητήσαν συγγνώμη, αλλά τη ζημιά την είχαν κάνει. Το ίδιο κάνουν και τώρα. Εγώ είμαι ανοιχτό και ο πολιτικό πρέπει να ελέγχεται και φορολογικά και για το πότε ενέσχεσαι για τα πάντα. Σα λέω λοιπόν το εξή. Μόνο μου πήγα στο ΣΔΟΕ. Έγιναν έρευνα για τι καταγγελίε και η έρευνα αυτή κατέληξε ότι δεν υπάρχει κανένα ανοιχτό μέτωπο. Εχθέ βγήκε το πότε Δείτε στον έλεγχο του Ποθενέσχε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ευρέθησαν ελπίσει στι δηλώσει του. Τα λέω όλα αυτά διότι εγώ επιθυμώ να γίνεται έλεγχο. Είμαι φτωχότερο από το τότε που μπήκα στην πολιτική. Μπήκα στην πολιτική με οικονομική δυνατότητα μεγάλη το 1993. Δεν λέω ότι είμαι φτωχό. Πάντω είμαι σίγουρα φτωχότερο και σίγουρα ποτέ δεν υπήρχε ούτε μία κατηγορία εναντίον μου για να, ε, όσον αφορά το δημόσιο χρήμα. Αυτού του είδου οι επιθέσει, οι προσωπικέ, είναι επιθέσεις όπως βλέπουμε να γίνονται ανήθικες επιθέσεις ε, και στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ σήμερα διάβασα σε ένα blog στο News News ένα, μια είδηση που με συγκλώνησε. Ένας από τα 45' του συγκεκριμένου συγκροτήματος του κ. Παπαχρήστος με τον οποίο είχα και αντιπαράθεση του κατά αναφέρθηκε στο παιδί του κ. Τσίπρα. Και σήμερα το πρωί ευρέθηκε δημοσιο να τραβήξει φωτογραφία ένα παιδάκι πάει στο σχολείο. Αυτά είναι αλητίε. Εάν θέλουν να κάνουν πολιτική αντιπαράση να κάνουν. Εάν θέλουν να κάνουν σκληρή κριτική να την κάνουν. Αν θέλουν να επιτεθούν στον πολιτικό να επιτεθούν. Αλλά τον επιτίθεται στην οικογένεια, σε ένα παιδάκι ή στον 85χρονο πατέρα μου που το έκαναν από εκεί, αυτό είναι αλητία και είναι ιδιών τη Χούντα και των δυνάμεων κατοχή. Έτσι κάνανε πάντα οι δοσίλου και συνεργάτε του. Ξέρετε θα αλλάξω θέμα. Γιατί είναι και προσωπικό αυτό το ζήτημα και νομίζω ότι πρέπει να οριοθετείται και από εμά του δημοσιογράφου. Δηλαδή, κάπου με, μέχρι κάπου να φτάνουμε και εμεί στη δημόσια αγορά. Όχι, οφείλω να πω ότι. Τι επιτρέπουμε ESC... να γραφτεί, Ακριβώς. να ακουστεί, να υποθεί ή να φανεί στην τηλεόραση. Η ΕΣΥΑ έχει πάρει θέση. Χρειάζεται ένα αυτοπεριορισμό αυτο, και μια αυτορύθμιση τη ηθική τη δημοσιογραφική από τον καθένα μα δημοσιογράφο. Μα υπάρχει κώδικα διοντολογία καταρχήν. Ε, ναι. Παλλοί δημοσιογράφοι ή και και καινούργοι δημοσιογράφοι ε, πάντα κάναν κριτική και σκληρή. Αλλά είναι άλλο η κριτική. Και άλλο να εμπλέκει το παιδί του άλλου σε ποιο σχολείο Βεθύστε πάει Βοηθήστε με λίγο να αλλάξω την κουβέντα σα, Διαπιστώνω ότι δεν έχετε πια. Δεν είναι εύκολο να βρεθείτε στο ίδιο τραπέζι με τον Αντώνη Σαμάρα. Mm. Το θεωρώ λογικά απίθανο. Καταρχήν δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ οι ανεξάρτητοι ναι. Έλληνε να συνεργαστούμε με κόμμα το οποίο έχει στηρίξει μνημόνιο. Ναι, Εγώ ε, έχω την αίσθηση ότι πιο εύκολα θα καθίσετε στο ίδιο τραπέζι και θα πιείτε ένα ποτήρι κρασί τη ε, πολιτική με τον Αλέξη Τσίπρα. Πιο εύκολο είναι αυτό. Ε, ναι, με τις αντιμνημονιακές δυνάμεις υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας έχοντας όμως ο κάθε ένα από εμά τις δικές του κόκκινες δυνάμεις. Θα μπορούσαμε να δούμε αύριο ε, το, τους δύο αρχηγούς, τον Αλέξη Σύμπρα και τον Πάνο Καμένο να κάθεται στο ίδιο τραπέζι ο καθένας έχοντας τις δικέ δικές θα του θα θέσεις θα και να, και να το, το, τοποθετηθούν σε ένα ε, αποτέλεσμα εκλογών που θα τους δίνει μια κυβερνητική δυναμική. Καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι. Να έχουμε ένα δικοματισμό δηλαδή, και... αντιμνημονιακό. Καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι και δημόσια συζητάμε. Σα ενοχλεί αυτό το σενάριο. Όχι καθόλου δεν με ενοχλεί. Και θα σα πω κάτι. Μιλάμε δημόσια. Εκεί που έχουμε εμεί τι κόκκινε γραμμέ μα τι λέμε. Εκεί που έχει τι δικέ του κόκκινε γραμμέ απαντάει. Και νομίζω αυτό είναι πιο έντιμο απέναντι στου πολίτε. Δεν είναι έντιμο να κλειδώνονται σε ένα δωμάτιο δύο πολιτικοί αρχηγοί και να μιλούν με κρυφέ συμφωνίε. Εμεί λοιπόν στα πλαίσια τη συνεργασία του αντιμνημονίου δημόσια συζητάμε. Σα λέω ότι. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για το θέμα των εκλογών της αυτοδιοίκησης ναι. όπου εκεί θα επιδιώξουμε να υπάρχουν κοινά ψηφοδέλτια αντιμνημονιακών υποψηφίων με τον ΣΥΡΙΖΑ με όλες τις αντιμνημονιακές δυνάμεις θα σας θυμίσω ότι. Είχε... Ξέρετε, αν πετύχει τον πείραμα τη τοπική αυτοδιοίκηση. Θα, 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 θυμίσω... θα σας κάτι. Αυτομάτω μπορεί σε λίγε ημέρε, σε λίγου μήνε μετά, να υπάρξει ο τρόπο που θα γίνουν εκλογέ, θα προκριθούν εκλογέ και να βρεθείτε στην κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα πάνω σκαμμένο. Το έχετε σκεφτεί. Εγώ... Αυτό είναι σενάριο επιστημονική πολιτική φαντασία. Εγώ σα λέω ότι μέχρι τότε θα έχουν δημιουργηθεί και άλλου είδου δυνάμει. Ε, είναι ξεκάθαρο πια ότι βλέπουμε ότι και βουλευτέ. Που βρισκόντουσαν σε κόμματα μνημονιακά δεν ανέχονται. Σα το λέω γιατί δεν βλέπω την Ελιά να βγάζει καρπού την κέντρο αριστερά που είναι δυναμική να θεριεύει. Αυτά που οι 58 ε, θέλουν και οι 75 φωνάζουν. Καλά, θα δούμε τώρα κινήσει των 78, των 58, των 35. Το αστείο είναι ότι παντού υπάρχει λίγο τη μέσα. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει στην ελληνική πολιτική σχέση τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερο. Μάλιστα. Το, το 2009 οι πολίτε ψηφίσανε Γιώργο Παπανδρέου και του πρόκειψε παπα δηλαδή Σιμίτη. Εν συνεχεία συμφωνήσαν οι Σαμαρά με Παπανδρέου και Βενιζέλο και Βάνα τον Παπαδίνο, προέκυψε πάλι Σιμίτη. Μετά οι πολίτε ψηφίσαν Σαμαρά και προέκυψε Τουρνάρα, δηλαδή πάλι Σιμίτη. Και τώρα βλέπουμε ότι και στι κινήσει του 1958, από πίσω σημαίτησε. Όχι, Μαρτίνο, πάνε και λέξε... μπροστά. Έκανε δημόσια δήλωση ο Κωνσταντίνο. Σήμερα το ε, διάβασα το κείμενο και ναι. το, το υποστηρίζω. Λε, θεωρώ γε, ότι βγήκαν μια... ναι. οι παγουλάτι πρώτα κτλ. Οι καινούργοι σημαίτητε. Αυτό γιατί. Τι σημαίνει όμω, προσέξτε. Δεν είναι τυχαίο. Είναι η πολιτική Γερμανία. Σιμίτη σημαίνει γερμανική πολιτική επικυριαρχία. Βοηθήστε με στην. Και αυτή τη στιγμή τα κόμματα τη Πασό και τη Νέα Δημοκρατία έχουν πεθάνει. Βοηθήστε δεν με υπάρχουν. λίγο στην είδηση που μου έχετε δώσει ήδη. Έχετε συνομιλήσει με ανθρώπου του ΣΥΡΙΖΑ, έχετε βρεθεί με κλειστή. Δεν ξέρω τι και δημόσια μιλάμε. Όπω ε, επίση. Ναι, έχω... με ενδιαφέρει τι λέτε όταν βρίσκεστε με κλειστή την πόρτα και λέτε Αλέξη, δημόσια. πάνω, δημόσια. πάμε μαζί γιατί έτσι νομίζουμε ότι θα είναι κάνει καλό στη χώρα. Ακούστε, Νταλαβέρι, ναι. για να πούμε δώσουμε αυτό, κάνε μου εκείνο, δεν έχουμε κάνει ούτε θα κάνουμε ποτέ. Ε Θέματα ναι. τα οποία εμεί έχουμε και τα έχουμε θέσει και δημόσια, τα λέμε και ιδιωτικά, είναι τα εθνικά θέματα. Ε, Σα λέω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πολύ δύσκολη φάση για τα εθνικά θέματα. Ε, λυπάμαι. Γιατί έχετε αριστερού μέσα. Λυπάμαι. Γιατί. Έλληνε. Έχουμε Γιατί... ανεξάρτητου Έλληνε. Γιατί βέβαια ε, και είμαστε... το Λαζαρίδη έχει ο Σαμαρά, αλλά ο Λαζαρίδης είναι των δύο άκρων. Ε, μετά από την Αμερική άλλαξε νομίζω λίγα mm. και πήγε με την ομάδα Φαΐλου Κρανιδιώτη, Βορύδη, πρώην διοικητή γιατί, της ΕΠΕΝΕ. Τι είναι, ο ο, 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 οι, οι παλιοί καθοδηγητές, αν θέλετε, τη χρυσή αυγή. Τι είναι ρατσιστές είναι αυτοί. Ε, απόλυτα. Είναι φασίστες, λέτε, είναι φασίστες λέτε ότι είναι. Είναι φασίστες. Με είναι ξεκάθαρα ότι είναι. Με συγχωρείτε, ο κύριος Βορύδης. Μα ένας ρατσιστές φασίστες είναι επικίνδυνο προϊόν για τη δημοκρατία. Ο κύριος Βορύδης ήταν ο πρόεδρος της χουντικής νεολαίας της ΕΠΕΝ που διαδέχθηκε τον Νίκο Μιχαλολιάκο μην το ξεχνάμε, ο κύριος Γεωργιάδης ήταν εκείνος που με γραπτή μαρτυρία υποστήριξε τον Κωνσταντίνο Πλεύρη στο βιβλίο του για το οποίο προσέφηγαν διεθνεί οργανώσει, σαν ρατσιστικό και αντισημητικό. Και αυτού του τύπου του μάζεψε ο Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που δεν θα διανόουν το να περάσουν την πόρτα τη Ριγίλη ποτέ. Ο οποίο ε, πρωθυπουργό λοιπόν, δημόσια είναι... αναφορά στη Μαρφή, που είναι η βασική ρητορική τη ε, Χρυσή Αυγή τα τελευταία δύο χρόνια. Γιατί υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι πρόκειται περί προβοκάτσια. Όπω προβοκάτσια, εδώ με χτυπήσανε εμένα. Στο κερατσίνη. Με χτυπήσαν αριστεροί, με χτυπήσαν αρχικοί. Βεβαίω και όχι. Παρακρατικοί με χτυπήσανε. Δεν σα κάνει εντύπωση ότι η εισαγγελία εκεί μέχρι τώρα δεν έχει κάνει ούτε δίωξη. Μου έκανε εντύπωση που δεν το πανηγυρίσατε επικοινωνιακά, ναι. Πρόεδρε. Μα δεν το και πάει... δεν το λέω για να σα είμαι φιλικό το... απέναντι σα. Θα μπορούσατε να το εκμεταλλευτείτε εσεί οι δικοί σα άνθρωποι. Ναι. Υπάρχουν ή... τρόποι επικοινωνία. Ή να σα πω κάτι, ή να είχα πέσει στη Λούμπα ναι. που εκείνη επιθυμούσανε να βγω και να στηρίξω την περίφημη θεωρία των δύο άκρων. Να βάλουμε δηλαδή, του Έλληνε να σφαχτούν. Στην εχθροπάθεια, στο μίσο. Αυτό μίσος. πάνε να κάνουν. Και πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι Έλληνε, ανεξάρτητα που βρισκόντουσαν πολιτικά μέχρι πριν από τώρα. Πριν είναι η Δημοκρατία, στο Πασό και στην Αριστερά. Εδώ έχουμε μία προσπάθεια των παντρεμένων πια Πασό και Νέα Δημοκρατία, των κατηργημένων αυτών κομμάτων που συνεπάρχουν στην Τράπεζα και στην Κλίνη, να δημιουργήσουν τη θεωρία των δύο άκρων να χωρίσουν του Έλληνε, να φτάσουμε πίσω στου 47. Και για να σα το πω έτσι πιο ε, φωτογραφικά, εμεί δεν θέλουμε πηγάδα του Μελιγαλά. Γοργοπόταμο θέλουμε. Θεωρούμε λοιπόν ότι όλε οι δυνάμει του έθνου, ανεξάρτητα τη πολιτική καταγωγή, που πιστεύουμε στην εθνική κυριαρχία τη χώρα, στη λαϊκή κυριαρχία, στη δημοκρατία, πρέπει να ενωθούμε, να διώξουμε τον ξένο ζυγό που λέγεται αυτοί οι και τους δοσίλογους συνεργάτε του που είναι σήμερα οι συγκυβερνήτες. Ηθικά πρέπει να σα θέσω αυτό το ερώτημα. Ω τελευταίο ερώτημα και σα ευχαριστώ θερμά. Για να μην χυθεί Για την τιμητική παρουσία σα εδώ, βεβαίω. Ε, οφείλω ηθικά να σα το θέσω αυτό το θέμα. Έχετε αγαλώ. μετανιώσει για την ε, σα περί λιτσαρίσματο για την οποία αυτή τη στιγμή διώκεστε. Όσο και αν αυτή πήρε έκταση, είτε υπερβολική είτε χρησιμοποιήθηκε. Και μόνο που υπόθηκε σε αυτό το επίπεδο που μπορεί και να, να παρεξηγήθηκε. Βάλτε στο Google το λέξη Να δείτε πόσε φορέ έχει χρησιμοποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία Πόσε φορέ έχει χρησιμοποιηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, πόσε φορέ έχει χρησιμοποιηθεί από δεκάδε πολιτικού. Στην δική μου προσωπική συζήτηση που έκανα σαν πατέρα με μανάδε παιδιών που πίναν αρσενικό στη Χαλκιδική. Γιατί ο Πάχτα αποφάσισε να κάνει την πίσνα που ξεκίνησε σαν υφυπουργό, που κατήργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση και κατήγγειλε την Ελλάδα και δίκασε την Ελλάδα, σε μια περιοχή που μετατρέπεται σε ένα νεκροταφείο αρσενικού. Και μανάδε που ήρθαν να μου πούνε σε μια ιδιωτική συζήτηση τι κάνουμε, η candid κάμερα τη δημόσια τηλεόραση του Καψί, του μορφώματο αυτού, πήρε και ανέβασε στο YouTube, έτσι γράφει μέσα η κρατική ασφάλεια. Μια ιδιωτική συνομιλία περί λιτζαρίσματο που εγώ απάντησα όταν μου είπαν τι να κάνω το λιτζάρι, να τον κυνηγήσετε, να μην μπορεί να κυκλοφορήσει. Να τον λιτζάρετε, του απαντώ. Βεβαίω, όχι ενώντα ντύρτε τον ή χτυπήστε τον ή σκοτώστε τον. Όπω ακριβώ το χρησιμοποιούν στα δελτία τύπου τη Νέα Δημοκρατία Και έτσι τότε. έγινε συμψηφισμό. Δεν έγινε συμψηφισμό. Δεν έγινε. Ναι, ε, κα, αλλά, αλλά νεϊκά, προσέξτε τι κάνανε. Ναι. Δείξτε Δεν έχει σημασία η δικογραφία που χθε. Βγαίνει λοιπόν ο σύμβουλο του Πρωθυπουργού, ο κ. Μουρούτη, και κάνει tweet. Και λέει, Πού είναι ο εισαγγελέα να παρεύει. Και ο εισαγγελέα φαίνεται είχε iPad μαζί του. Κατά τύχη ήταν ο εισαγγελέα, ο κ. Μαντεμνή, με τον οποίο είμαστε μαζί στη ΔΑΠ. Ναι. Στέλεχο Νέα Δημοκρατία. Ο οποίο ναι, δεν παρεμβαίνει. Ε, προσέξτε. Δεν παρεμβαίνει όταν οι Χρυσαβγίδε χτυπάνε το Δήμαρχο στο Μελιγαλά. Ο οποίο δεν παρεμβαίνει όταν βγαίνει ο Λοβέρδο και λέει όποιο πειράξει τον Παπαντρέο θα γίνει μακελιό. Ο οποίο δεν παρεμβαίνει όταν βγαίνει η πολιτευτή υποψήφια τη Νέα Δημοκρατία και λέει ότι του Μπολζεβίκου, η κυρία Σιδέρη υποψήφια στην Αλφα Δινών, θα πρέπει είτε να του φυλακίσουμε είτε να του φάμε και παρεμβαίνει γιατί μίλησα με τι μανάδε των παιδιών που είναι αρσενικό. Και πού αναστήθεται η έρευνα, στην κρατική ασφάλεια, στη διεύθυνση προστασία του πολιτεύματο. Και από εκεί παίρνουν από τον ιστότοπο YouTube, όσοι μα ακούνε, καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Και παίρνουν ένα δισκάκι, το οποίο το βάζουν στη δικογραφία, το οποίο το πάνε στην εγκληματολογική έρευνα τη αστυνομία. Για να στείλουν, λέει, χωρί να έχω δικαίωμα καν να πω την δική μου άποψη, την δικογραφία στον Άριο Πάγο και μετά στη Βουλή. Α κάνουν τι θέλουν. Εγώ θα ζητήσω μόνο μου την αρσιασυλία μου, θα την απαιτήσω και θα την καταφέρω και από εκεί και πέρα να ξέρουν ότι θα έχουν να κάνουν με ένα δημοκρατικό μπλοκ το οποίο θα προσφύγει σε όλου του θεσμού προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και στον ΟΑΣΕ και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και όπου υπάρχει Οργάνωση που προστατεύει την ελευθερία του λόγου. Δεν θα μα φημώσουν. Θέλουν, επειδή είμαι στη Γιάφκα σήμερα με το σπύρο του Χαριτά να μα βάλουν και με τον αντιτρομοκρατικό. Α το, το κάνουν. Οι Έλληνε αντισταθήκαμε και στην νομιμότητα και στην παρανομία των παράνομων και των δυνατικών νόμων. Να το παίρνουν χαμπάρι. Δεν κάνουμε πίσω. Θα είμαστε ενωμένοι. Δεν θα σφωχτούμε μεταξύ μα. Θα ενωθούμε οι Έλληνε και θα του βάλουμε στο περιθώριο και τη ιστορία αλλά και τη πατρίδα. Πρόεδρε, σα ευχαριστώ θερμά. Είμαστε καλά. καλά.